Πάμε να δούμε την οικονομική επικαιρότητα, μιλώντας με τον κύριο Μιχάλη Χλέτσο, τον καθηγητή οικονομικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κύριε Χλέτσο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα στήριξης, τα οικονομικά μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για την στήριξη των συμπολιτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, σε αυτή την προεκλογική δύσκολη συγκυρία. Κύριε Χλέτσο, τι λέτε? Το ένα είναι ευτυχώς για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα που βρίσκονται κοντά σε προεκλογική περίοδο, οπότε ελπίζουν να πάρουν κάποια χρήματα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πάντως είναι ότι όταν έχεις μια κυβέρνηση και μια αντιπολίτευση, η κυβέρνηση πάντοτε θα σου λέει ότι αυτά μπορώ να δώσω γιατί τόσο αντέχω. Και η αντιπολίτευση θα σου λέει πάντοτε είναι ψίχουλα. Αν αντιστραφούν οι όροι και η σημερινή κυβέρνηση είναι αντιπολίτευση και αντιπολίτευση κυβέρνηση, ο διάλογος θα είναι ακριβώς ο ίδιος. Έτσι, με διαφορετικά έτσι, λόγια. Έτσι. Τώρα, ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι δύο πράγματα. Ένα, κανείς δεν μπορεί να πει ότι έστω και ένα ευρώ αν δίνει σε κάποιον ο οποίος έχει ανάγκη ότι δεν πρέπει να του το δώσεις. Αυτό σωστά. Είναι ξεκάθαρο. Έτσι. Σωστά. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι από πού παίρνει τα χρήματα αυτά η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν και η κάθε κυβέρνηση παίρνει τα χρήματα από αυτά, από τους φόρους. Έτσι, κάνει κοινωνική πολιτική με τους φόρους. Και εδώ είναι το μεγάλο θέμα. Ποιος πληρώνει φόρους με βάση στοιχεία που έχουμε κατά καιρούς αναδείξει εξαιτίας της πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής? Σχεδόν μόνο ένας στους τέσσερις πληρώνει φόρους. Άρα η κοινωνική πολιτική κατά κάποιο τρόπο δεν γίνεται με ένα δίκαιο τρόπο, αλλά γίνεται μόνο με βάση αυτούς που πληρώνουν φόρους. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πέφτει στις πλάτες των ανθρώπων που πληρώνουν φόρους και σε αυτό που λέτε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πάμε σε κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία από την Εργάνη για τις αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, κύριε καθηγητή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε, να ακούσουμε αυτά τα στοιχεία. Τα στοιχεία από τα οποία έχει ανακοινώσει η Εργάνη είναι αρκετά ενδιαφέροντα, με την έννοια ότι δείχνει ότι ο αριθμός των ατόμων ο οποίος αμοιβεται με λιγότερο από 500 ευρώ μειώθηκε την περίοδο από το 2019, αν θέλετε, μέχρι το 2022. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε όλο ένα και λιγότερο κόσμο να αμοιβεται με 500 ευρώ. Αυξήθηκε βέβαια λίγο στις άλλες κατηγορίες. Αυξήθηκε δηλαδή στην κατηγορία 500 με 600 ευρώ και στην κατηγορία 700 με 800 ευρώ. Γενικότερα ο αριθμός των απασχολουμένων, όπως τον δείχνει η Εργάνη, από το 2020 ήταν τον απασχολουμένο με σύμβαση εργατικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ναι, δηλαδή ναι. Είναι μισθωτή στην πράξη, έτσι. Ναι, είναι ναι. Έξω οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ήταν 2.051.025 άτομα. Το 2021 αυξήθηκε κατά 112.585 σε 2.163.610 άτομα και υπήρχε και μια μικρότερη αύξηση για το 2022 κατά 85.989 και συνολικά αυξήθηκε λίγο πολύ εξαιτίας αυτής της αύξησης ο αριθμός των ατόμων σχεδόν σε όλα τα εισοδηματικά κλιμάκια, με εξαίρεση κατά κάποιο τρόπο το πρώτο χαμηλό κλιμάκιο. Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Πάμε να δούμε στον τουρισμό τι εκτιμήσεις κάνουμε για το επόμενο διάστημα, για το 2023. Τι εκτιμήσεις γίνονται από το Υπουργείο του Τουρισμού? Έχουν ανακοινωθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα συνολικότερα, κυρίως για τον τουρισμό από τη ΣΥΠΑ. Έχουμε ξαναμιλήσει για τους τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε λόγω του COVID μία δισταχτικότητα των Αμερικανών να ταξιδέψουν εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Το 2023 μέχρι και τον Απρίλιο του 2023 το 33% θεωρούσε την Ευρώπη ως πρώτο προορισμό. Τώρα είναι διατεθειμένοι περίπου να ταξιδέψουν περίπου το 40%. Το ενδιαφέρον είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις των Αμερικανών. Έχει ένα μερίδιο περίπου της τάξης του 10%. Η Γαλλία καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 34%, η Ιταλία με 26%, η Μεγάλη Βρετανία με 21%, η Γερμανία με 17%, η Ισπανία με 15% και η Αυστρία με 13%. Και στη συνέχεια έρχεται η Ελλάδα περίπου
με 10%. Γενικά να μένουμε στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός περισσότερο από 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες και συνολικά περίπου λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ έσοδα από τον τουρισμό. Τώρα, η κίνηση την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 2022 ήταν περίπου 1043.000 αφίξεις, ενώ το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή το 2019, πάλι για την ίδια περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος, ήταν 1.149.700 αυξήσεις. Άρα υπήρχε μια μικρή πτώση περίπου της τάξης του 9,3%. Αλλά ας μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν η περίοδος του COVID, έτσι, αυτή, και σιγά σιγά πλέον ο κόσμος έχει αρχίσει και ταξιδεύει, το οποίο είναι σημαντικό. Γενικότερα, οι πράξεις που είχαμε από τη ΣΥΠΑ το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος του 2022 διαμορφώθηκαν περίπου στα 1.105 εκατομμύρια ευρώ και ήταν λίγο μειωμένες κατά 0,6% σε σχέση με το 2019. Αλλά γενικότερα ελπίζουμε και αισιοδοξούμε ότι θεωρητικά ο τουρισμός και αυτή τη χρονιά θα είναι σε σχετικά καλά επίπεδα και θα φέρει έσοδα για τον κόσμο που ασχολείται με τον τουρισμό. Μάλιστα. Προβλέψεις Κομισιόν για τον πληθωρισμό το επόμενο διάστημα. Κύριε Καθηγητή, για να δούμε τι έχουμε. Τόσο η Κομισιόν όσο και άλλοι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν και να θεωρούν τις προβλέψεις τους προς το καλύτερο. Δηλαδή, ενώ εκτιμούσαν ότι το 2023 θα υπήρχε μια ύφεση στην Ευρώπη η οποία σιγά σιγά θα τέλειωνε και θα περνάγαμε σε καλύτερες μέρες το 2024, τελικά πιστεύουν ότι και μέσα στο 2023 δεν θα υπάρχει αυτή η ύφεση που πίστευαν, που θεωρούσαν ότι υπάρχει. Τώρα, σε ό,τι αφορά λοιπόν το σύνολο της Ευρώπης, το 2022 εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα κυμαθεί περίπου 3,5%. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ελλάδα, θεωρούν ότι το πραγματικό ΑΕΠ, το πραγματικό όμως, θα αυξηθεί κατά 1,2% το 2023 και κατά 2,2% το 2024. Από μια πλευρά είναι θετικό, με την έννοια ότι έχουμε μια αύξηση και όχι μείωση του ΑΕΠ. Έτσι, παρόλα αυτά, η αύξηση είναι σχετικά μικρή. Έτσι, πάντοτε πρέπει να σκεφτόμαστε τι επιπρόσθετα μπορούμε να κάνουμε ώστε να διαψεύσουμε τις προβλέψεις όμως προς το καλύτερο, έτσι, και όχι προς το χειρότερο. Μάλιστα. Και τέλος, κάποιες εκτιμήσεις γίνονται για το επόμενο διάστημα για τις τιμές του πετρελαίου. Κάποιες εκτιμήσεις χωρίς πολλές επισφάλειες μπορεί να γίνουν για τις τιμές πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, πώς θα εξελιχθούν, τι λέτε? Προφανώς είναι αρκετά δύσκολο να κάνει κανείς τις προβλέψεις, επειδή η τιμή της ενέργειας αυτή τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου, η αγορά μάλλον ενέργειας, βρίσκεται σε μια μεγάλη αστάθεια, οπότε είναι πολύ ευμετάβλητη. Υπάρχουν όμως 2-3 στοιχεία σε ό,τι αφορά την αγορά πετρελαίου που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος από ρωσικό πετρέλαιο το οποίο είναι αδιάθετο εξαιτίας των απαγορεύσεων κλπ. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αυτή τη στιγμή αναμένεται να αυξηθεί κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Μάλιστα. Και αυτό οφείλεται πρωτίστως στην αύξηση της κατανάλωσης της Κίνας μετά την επαναλειτουργία της οικονομίας της. Έτσι, η Κίνα ξαναμπήκε μέσα στο οικονομικό παιχνίδι. Αυτό πρακτικά δείχνει, και όλοι το περιμέναμε, ότι θα υπάρχει μια αύξηση της ζήτησης για ενέργεια από την πλευρά της Κίνας. Τεράστιος καταναλωτής η Κίνα. Και κινείται. Ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, αυτό που γενικότερα φοβούνται στις αγορές? Αν τελικά η προσφορά πετρελαίου μπορεί να καλύψει αυτή την ολοένα και αυξανόμενη αύξηση της ζήτησης εξαιτίας της Κίνας. Ναι. Γιατί αν δεν μπορέσει να την καλύψει, θα ξαναδούμε πάλι τις τιμές του πετρελαίου να αυξάνονται. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις είναι ότι υπάρχει μια... ότι η προσφορά υπερβαίνει κατά κάποιο τρόπο τη ζήτηση, άρα σε βραχυχρόνιο διάστημα δεν αναμένουμε να υπάρξει μία αύξηση,
Αλλά όμως παρόλα αυτά, εάν η Ρωσία δεν αρχίσει να παράγει και να βγάζει και αυτή πετρέλαιο προς τα έξω και να το αποδεχόμαστε και λοιπά, ή αν δεν βρεθούν και άλλες πηγές, προφανώς η προσφορά μπορεί να βρεθεί να είναι χαμηλότερη από τη ζήτηση και να οδηγηθούμε πάλι σε ένα ράλι αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο. Κατανοητό, κύριε καθηγητή. Κύριε Χλέτσο, σας ευχαριστώ πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα που και απόψε είπατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σήμερα. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, κυρίες και κύριοι.